Καλημερίζω τον δάσκαλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργο Μακράκη, για τις πρώτες κουβέντες του 2024 και τις πρώτες ευχές του 2024. Αν και βέβαια, δάσκαλε, καλημέρα σας από τον 1984. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βουλγεράκη. Καλή χρονιά σε όλους και όλους να ευχηθούμε. Μια χρονιά που μπορεί να μην έχει πολέμους, να μην έχει φτώχεια και να μην βλέπουμε καταστάσεις τέτοιες όπως συνέπειες του πολέμου, που πρόσφυγες, παιδιά που σκοτώνονται. Αυτό είναι νομίζω η ευχή όλων, να υπάρχει πρώτα απ' όλα ειρήνη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Και από την άλλη βέβαια, αρκετά θέματα, προβληματισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με το σύνολο της εκπαίδευσης, διότι είναι από τη μία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι από την άλλη οι αλλαγές που έρχονται στα ΕΠΑΛ, γιατί λίγη 5 του Ιανουαρίου η διαβούλευση η οποία έχει ξεκινήσει και φοβούνται οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί στα επαγγελματικά λύκεια καταργήσεις επαγγελματικών λυκείων. Μάλιστα, η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών εκφράζει σοβαρούς προβληματισμούς για τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την επαγγελματική εκπαίδευση στην καθημερινή λειτουργία των επαγγελματικών λυκείων και των εργαστηριακών κέντρων, τόσο όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία αυτών, όσο και στην υγιεινή και ασφάλεια στους σχολικούς χώρους, καθώς αναμένεται να συγχωνευτούν 41 σχολεία, 20 συγχωνεύσεις συνολικά, με σοβαρές επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Τα μέτωπα λοιπόν είναι πολλά. Είναι πολλά, και αυτό που από τη δική μας μεριά και το 2024 θα επιδιώξουμε, κύριε Βουλγεράκη, είναι να αγωνιστούμε για την ισχυροποίηση και όχι την αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης, στον αντίποδο δηλαδή εκείνων των πολιτικών που στοχεύουν στην συρρήκνωση της έννοιας και του χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου και του δημόσιου πανεπιστημίου, διότι όπως αναφέρατε και εσείς, ξεκινώντας το 2024 υπάρχουν μεγάλα ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι η επιδίωξη για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, η αποδόμηση των επαγγελματικών λυκείων, αλλά και γενικότερα αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη φυσιογνωμία του δημόσιου σχολείου. Συνεπώς υπάρχουν μεγάλες και ανοιχτές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ως εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα, αλλά και συνολικά ως ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε ότι η παιδεία, η εκπαιδευτική πολιτική δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε μία σε ένα βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, διότι όπως καταλαβαίνετε, παραδείγματος χάρη, αν θέλετε να ευχηθούν δηλαδή και πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν και να τα δούμε κάποια στιγμή, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως σε έργα, πρόλαβα την προηγούμενη συζήτηση, έργα της Κρήτης, η υλικοτεχνική υποδομή είναι ένα βασικό ζήτημα που μας απασχολεί όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και ως πολίτες και του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, με την μεγάλη έλλειψη σοβαρών υλικοτεχνικών υποδομών, απαρχαιωμένα κτίρια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία που έχουμε και στο Δήμο Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Άρα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρχει μια σοβαρή χρηματοδότηση κρατική, όπου να διαμορφωθούν σύγχρονα κτίρια και να μην έχουμε το φαινόμενο που σχολικά κτίρια του να μην έχουν αύριο χώρο, να μην έχουν αίθουσες κατάλληλες για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Ένα δεύτερο ζήτημα, προφανώς, όπως είπε και ο κ. Βρυσίλης για τα νοσοκομεία, να μην έχουμε υποστελεχωμένα σχολεία, να έχουμε από την αρχή του κάθε σχολικού έτους να έχουμε εκπαιδευτικό προσωπικό που από την έναρξη της σχολικής χρονιάς να βρίσκεται στη θέση τους. Και έχουμε και άλλες προκλήσεις, κύριε Δουλγεράκη, και για την ειδική αγωγή και για το συμπεριληπτικό σχολείο, που και εκεί αναμένονται αλλαγές που θα τις περιμένουμε να δούμε από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, τους δικούς σχεδιασμούς, αλλά και ένα διάλογο που
οφείλει να κάνει το Υπουργείο σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και εσείς προηγουμένως. Να φανταστώ ωστόσο, κύριε Μακράκη, ότι και με τη νέα Δημοτική Αρχή εσείς προγραμματίζετε από τη δική σας την πλευρά να θέσετε τις προτάσεις σας για άλλη μια φορά, διότι τουλάχιστον στην κτηριακή υποδομή και τουλάχιστον στην κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή εικόνα που παρουσιάζεται. Είναι άμεση προτεραιότητά μας. Είναι, αν θέλετε να πούμε, θα είναι η πρώτη κίνηση από την πλευρά του Συλλόγου μας, η συνάντηση με τη νέα Δημοτική Αρχή στην πόλη του Ηρακλείου, υπό την έννοια αυτή ότι ο στόχος μας είναι ότι πρέπει πραγματικά να δούμε να εφαρμόζονται πολιτικές και να υπάρξει εκείνη η κατεύθυνση. Προφανώς αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τόσα πολλαπλά προβλήματα που έχουμε στο κτηριακό κέντρο Λουλγυράκη δεν λύνονται μέσα σε ένα χρόνο, αλλά θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις, θα πρέπει να μπουν εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και η πολιτική βούληση, προκειμένου σταδιακά να δούμε μια διαφορετική, αν θέλετε, κατάσταση όσον αφορά το κτηριακό στο Ηράκλειο, που πραγματικά δεν είναι μόνο τα νέα σχολεία, είναι και η συντήρηση των ήδη υφιστάμενων κτηρίων που βρίσκονται τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προφανώς πάρα πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν ζητήματα συντήρησης και δεν έχει να κάνει μόνο με το να υπάρξει και η βούληση και η χρηματοδότηση, αλλά να υπάρχει και προσωπικό. Αυτό που είναι ένα βασικό ζήτημα συνεργασίας, αν θέλετε, των Δήμων με τα σχολεία, είναι το ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό προκειμένου έγκαιρα να έρθει από τις τεχνικές δηλαδή υπηρεσίες, έγκαιρα να έρθει στο σχολείο, στη σχολική μονάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα συντήρησης και να εργαστεί προκειμένου να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Άρα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο ευθύνες διαχρονικές έχει και το κεντρικό κράτος, η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και η Δήμη. Συνεπώς, όπως είπατε και εσείς, άμεση προτεραιότητά μας είναι η συνάντηση με τη νέα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι το κτηριακό, και στο Δήμο Ηρακλείου ειδικότερα δε έχουμε σοβαρά ζητήματα. Ξέρετε, είπατε είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Τελικά αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς ότι μάλλον βαφτίστηκε πολύπλοκο, γιατί έτσι βολεύει τους εκάστοτε κυβερνώντες η πολυπλοκότητά του. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δίνω προτεραιότητες εκεί όπου βρίσκονται τα παιδιά μου, το σήμερα μου και το αύριό μου, εάν θέλω να λέω ότι νοιάζομαι για τα παιδιά μου. Δεν υπάρχουν πολλά να συζητάς, κύριε Μακράκη. Έτσι όπως αυτό είναι το νόημα. Και γι' αυτό είπα και ότι χρειάζεται η πολιτική βούληση. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λοιπόν και εμείς και την Δημοτική Αρχή να έχει τη βούληση να διαμορφώσει το 2024 νέες βάσεις για τα σχολικά κτίρια της πόλης μας, αλλά και την κυβέρνηση πραγματικά να μπαίνει σε μια διαδικασία διαλόγου και όχι με μονομερείς και αποσπασματικές κινήσεις να επιβάλλει, όπως αναφερθήκατε πριν, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αλλαγές που έχουν να κάνουν, όπως αναφερθήκατε, με την επαγγελματικά λύκη, αλλά και συνολικά με άλλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην ειδική αγωγή, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων, που όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχή διαβούλευση και με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να είναι προς όφελος των ίδιων των μαθητών, των μορφωτικών τους δικαιωμάτων και προφανώς της φυσιογνωμίας του ίδιου του δημόσιου σχολείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλημέρα. Καλά.